Γεια σας. Σήμερα καλεσμένη μου είναι μια γυναίκα, τραγουδίστρια, με πολλές ευαισθησίες. Με άλλα λόγια, είναι αυτό το κάτι που θέλουμε. Κέτι Γαρμπή. Γεια σου, Κιμ. Ξεκίνησες ως ντουέτο με την αδερφή σου και συνέχισες μόνη σου. Πιστεύεις ότι τα πράγματα θα είχαν κυλήσει το ίδιο αν ήσασταν ως τώρα οι αδερφές Γαρμπή? Όχι, σίγουρα δεν θα ήταν το ίδιο. Δεν θα είχα αποφασίσει ποτέ εγώ να κάνω ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Συναισθηματικά ήταν κάτι που στην αρχή με τάραξε και με πείραξε πάρα πολύ. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, δεν θα μπορούσε ένα ντουέτο να σταθεί αυτή την εποχή, τη σημερινή εποχή. Όταν η αδερφή σου αποφάσισε να σταματήσει με το τραγούδι, τουλάχιστον επαγγελματικά, σκέφτηκες ποτέ να την ακολουθήσεις? Μου στήχησε πάρα πολύ. Ένιωθα σαν ψάρι έξω από τα νερά μου. Δεν ήξερα τι να κάνω, γιατί με την αδερφή μου είχαμε απίστευτη επαφή. Κοιταζόμαστε στα μάτια και αλλάζαμε φωνή. Κάναμε δηλαδή μία την πρώτη, άλλη τη δεύτερη και κοιταζόμαστε και αλλάζαμε. Και μία σιγουριά έτσι, ότι αν έκανα φάλσο η μία, το γλίτωνε η άλλη. Πολύ σωστό. Όταν έφυγε η Λιάνα, πίστευα ότι έχασα τη φωνή μου, έχασα τον κόσμο κατά τα πόδια μου. Λίγο-λίγο, σιγά-σιγά. Αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να αφήσω αυτή τη δουλειά που κάνω. Τι ήταν αυτό που σε κράτησε? Τι ήταν αυτό έτσι που σε είχε μαγέψει και σε κράτησε στον χώρο? Το ότι βρήκα ένα πολύ καλό τρόπο έκφρασης, το τραγούδι, και το ότι έκανα δισκογραφία που μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Είμαι ερωτευμένη με τη δισκογραφία, μου αρέσει πολύ περισσότερο από τις live εμφανίσεις, και από τη στιγμή που μπήκα στο χώρο το δισκογραφικό, ήταν δρόμος χωρίς επιστροφή. Σε ποιον χρωστάς το ξεκίνημά σου? Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που με πίστεψαν. Πρώτα απ' όλα να μιλήσω για τον Γιώργο Πολυχρονίου, όπου εκείνος ήταν ο πρώτος που πλησίασε την αδερφή μου. Και μετά από κάποια χρόνια, αφού και η Λιάνα είπε ότι δεν θέλει να είναι στο χώρο, εμένα με πήγε στη Sony. Από εκεί με ανέλαβε παραγωγός μου, ο Γιάννης Σοδουλάμης, που ήταν παραγωγός μου για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε σίγουρα θα πω τους ανθρώπους που με πίστεψαν στην εταιρεία μου, που είναι και μέχρι τώρα εταιρεία μου, η Sony Music. Και φυσικά όλοι οι άνθρωποι που με εμπιστεύτηκαν τα τραγούδια τους και που έκανα μαζί τους live εμφανίσεις, συνεργασίες δηλαδή που έκανα στα κέντρα που εμφανιζόμουν. Πολλοί κόσμος, και πάνω απ' όλα και να πω για τον κόσμο που με πίστεψε. Ήτανε πολύ δύσκολη η αρχή. Ήτανε οι τρικλοποδιές πολλές, ήτανε μια ωραία γυναίκα, ταλαντούχα. Πώς ήτανε τον πρώτο καιρό? Μου φαινόταν όλα ότι ήταν εύκολα. Ήμουν και πολύ αθώα σε αυτή τη δουλειά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχω αλλάξει πολύ από τότε όσον αφορά στο μέσα, τέλος πάντων. Συνεχίζω να είμαι ρομαντική και όσο πιο πολύ να προφυλάσω την ψυχή μου, που αυτό σημαίνει αθωότητα, το παλεύω δηλαδή, γιατί είναι πολύ δύσκολο με τη δουλειά που κάνω. Αλλά δεν μου βάζαν πολλές τρικλοποδιές. Δεν θα το έλεγα ή δεν το πήρα χαμπάρι, δεν το κατάλαβα. Ίσως. Θεωρούσα ότι τα πράγματα και θεωρώ ότι τα πράγματα καλά κυλάνε, εύκολα. Τότε μπορούσες να φανταστείς ποτέ ότι μετά από τόσα χρόνια θα συνέχισες να είσαι στον ίδιο χώρο? Στην αρχή δεν περίμενα ότι θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Αλλά μπαίνοντας σε αυτό το πράγμα και πια αφού είμαι σχεδόν 19 χρόνια στη δισκογραφία, κυλάει το πράγμα μόνο του πια. Τι είσαι, καριερίστα ή άνθρωπος της οικογένειας? Είμαι και τα δύο, αλλά θα έλεγα περισσότερο της οικογένειας. Περισσότερο. Μ' αρέσουν περισσότερο πράγματα. Θέλω δηλαδή να ζω περισσότερο το σπίτι, τους δικούς μου ανθρώπους, τους φίλους μου. Και η δουλειά όμως είναι για μένα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπα και στην αρχή, είναι ένας πολύ καλός τρόπος έκφρασης. Θα μπορούσες να φανταστείς τον εαυτό σου να είσαι νοικοκυρά και μόνο στο σπίτι? Όχι, όχι. Όχι και νοικοκυρά. Είναι κάτι που δεν το έχω κιόλας. Αυτό, δεν μαγειρεύω, δεν κάνω όλα αυτά τα ωραία πράγματα, τέλος πάντων, που τα ζηλεύω και που τα κάνουν άλλες γυναίκες. Αλλά για να ήμουν μόνο μέσα στο σπίτι, νομίζω όχι. Θα μπορούσα όμως, θα μπορούσα να κάνω μόνο δισκογραφία. Αυτό δεν θα ήθελα να το στερηθώ ποτέ. Αυτή τη μαγεία του να είμαι κλεισμένη στο στούντιο, ατέλειωτες ώρες με συνεργάτες και να δημιουργούμε τραγούδια, αυτό νομίζω δεν θα μπορούσα να το στερηθώ. Το άλλο όμως δεν είναι πιο άμεσο με τον κόσμο? Ναι, και αυτό βέβαια, και αυτό. Αλλά αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στα δύο,
θα διάλεγα τη δισκογραφία. Γιατί μην ξεχνάς ότι η δουλειά που κάνω απαιτεί πολύ ξενύχτη. Πολύ ξενύχτη μέχρι το πρωί. Αν γινόταν αλλιώς, λιγότερες ημέρες ίσως δουλειάς, λιγότερος ο χρόνος, αν mm-hmm. μάζευα το χρόνο σε λιγότερες εμφανίσεις και δεν τέλειωνα 6 και 7 η ώρα το πρωί, θα σου έλεγα ότι και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Και αυτό θα ήθελα να μην το στερηθώ. Τι είναι αυτό, ή μάλλον τι είναι αυτά κιόλας που σου έλειψαν αυτά τα χρόνια που όπως και να έχει αφοσιώθηκες πιο πολύ στην καριέρα σου. Θα μπορούσα να κάνω περισσότερες αποδράσεις όπου mm-hmm. όλα αυτά λόγω του εύρους των υποχρεώσεων δεν υπάρχουν και συνέχεια ακυρώνονται και αντικαθιστώνται με πράγματα καθημερινά, με υποχρεώσεις πολλές, με τρέξιμο πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φύση. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια. Mm-hmm. Αυτό είναι λίγο δύσκολο με τη δουλειά που κάνουμε και ο Διονύσης και εγώ. Αυτό μου έχει... Σου έχουν λείψει τα ταξίδια. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και για μένα και για το Διονύση και για το παιδί βέβαια. Ίσως και Χριστούγεννα, Πάσχα, ξέρω, στο σπίτι με συγγενείς και φίλους. Αυτά είναι πικρές ιστορίες και αυτά δεν υπάρχουν. Παρόλο που θα έλεγα ότι αυτή τη φορά, αυτή τη σεζόν, δεν δούλεψα Πάσχα και είμαι πάρα mm-hmm. πολύ ευτυχισμένη. Την προηγούμενη δεν δούλευα καθόλου, αλλά αυτή τη φορά που βρισκόμουν κάπου, δεν δούλεψα τις ημέρες του Πάσχα, συνεχίζω να βρίσκομαι στο ίδιο πρόγραμμα, ναι. αλλά αυτές οι ημέρες ήταν πραγματικά οι ωραιότερες που έκανα ποτέ σε σεζόν, κατά τη διάρκεια δηλαδή μια Πάσχα σεζόν. Πάσχα μετά από πόσα χρόνια έκανες με τους δικούς σου. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώ βέβαια το Πάσχα να μην δουλεύω, αλλά δεν γίνεται. Γιατί πάντα mm-hmm. όταν ξεκινάς πάλι τη σεζόν, την έχεις διακόψει και την ξεκινάς, πρέπει να παίξεις Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή και είναι οδυνηρό αυτό. Αυτό λοιπόν το Πάσχα ήταν από τα ωραιότερα. Είμαστε σε ένα νησί οικογενειακός mm-hmm. και κάναμε εκεί. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Όταν κάτσεις και σκεφτείς έτσι παλαιότερες σου συνεργασίες, ποια είναι μία που είχες ευχαριστηθεί πάρα πολύ? Πάρα πολύ καλή συνεργασία έκανα με την Άννα Βύση. Mm-hmm. Αυτή ήταν μια συνεργασία πραγματικά πολύ, πολύ ξεχωριστή με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Με τον Πασχάλη τον Τερζή, σίγουρα. Αυτή τώρα με τον Νότι, και αυτή είναι πολύ μεγάλη και καλή συνεργασία. Περνάω πάντα καλά με όλους. Είμαι εύκολος άνθρωπος στις συνεργασίες και στους συνανθρώπους μου και στους συνεργάτες μου. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο ευγενική, πιο τυπική. Δεν έχεις μετανιώσει ποτέ για μια συνεργασία? Ποτέ. Ποτέ. Από τη στιγμή που αποφασίζω να το κάνω, mm-hmm. όλα κυλάνε ρολόι και δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει ο σεβασμός ως προς τον συνάδελφο, mm-hmm. το ίδιο πράγμα εισπράττω και εγώ, ευγένεια και χώρος και για τους δυο. Είμαι δηλαδή πολύ τυπική, πάρα ναι. πολύ τυπική, οπότε έτσι δεν υπάρχουν προβλήματα. Περνάμε καλά. Όταν ξεκαθαρίζεις το επαγγελματικό και ξέρεις το χώρο σου και το χρόνο σου, όλα τα υπόλοιπα πάνε πολύ καλά. Και έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα και σε συνέχεια και γελαστός και άνετος και χαρούμενος και χωρίς πρόβλημα. Ξέρεις, αναρωτιέται ο κόσμος κάποιες φορές ότι αν υπάρχει μια συνεργασία με μια τραγουδίστρια εξίσου εμφανίσιμη, εξίσου ταλαντούχα, δεν υπάρχει ανταγωνισμό. Δηλαδή, κατά πόσο είναι ανταγωνισμός και κατά πόσο είναι συνεργασία. Δηλαδή, πού είναι τα όρια? Σωστό αυτό που ρωτάς. Αν το δω από τη δική μου πλευρά, το βλέπω πάντα ως ευγενή άμυλα, ως συνεργασία. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός είναι κάτι περίπου ο θάνατός η ζωή μου. Και αυτό και να σου πω κάτι, Κιμ, και πολύ έξυπνα να το σκεφτώ και όχι ανθρώπινα και συναισθηματικά και συναδελφικά, δεν συμφέρει κιόλας. Συμφέρει καλύτερα να είμαστε και οι δυο πάρα πολύ καλές. Έτσι γινόμαστε και η κάθε μια καλύτερη. Δηλαδή, mm-hmm. αν είναι καλύτερη η συνάδελφός μου, είναι πιο όμορφα φτιαγμένη, την επόμενη φορά κοιτάζω κι εγώ να είμαι κι εγώ καλή. Οπότε έτσι υπάρχει αυτό που είπαμε στην αρχή, μια ευγενής άμυλα και προσπαθείς να είσαι καλύτερη, όχι όμως με κακία και με μοχθηρότητα και με το να θες να βάλεις τρικλοποδιά. Αυτό σε καμιά περίπτωση, τουλάχιστον από τη μεριά μου, και δεν το έχω νιώσει και από συνάδελφό μου.